Είστε ο Δήμαρχος Σαρονικού, λοιπόν, συγγνώμη, διορθώνω. Να μας δώσετε κι εσείς την δική σας εικόνα για την πυρκαγιά, πώς εξελίσσεται αυτή τη στιγμή. Ξεκίνησε από την οδό Τενέδου και κατευθύνεται προς την περιοχή των Γαλανέικων της Σαρονίδας. Είναι μεγάλα τα πυρηνά μέτωπα, είναι ισχυροί άνεμοι που πνέουν αυτή τη στιγμή. Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια την πρώτη στιγμή. Ήταν εκεί όλα τα μέσα του Δήμου και τα πυροσβεστικά και τα μηχανήματα έργων για να δημιουργήσουμε αντιπυρικές ζώνες. Περιμένουμε και άλλα ένα αέρια μέσα, βέβαια, για να μπορέσει να τεθεί υπό έλεγχο η πυρκαγιά. Ωστόσο, καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια να μην κατευθυνθεί προς κατοικημένες περιοχές. Αυτή τη στιγμή επιχειρούν ένα αέρια μέσα, το βλέπετε? Επιχειρούμε ένα αέρια μέσα, ναι. Ναι. Αλλά περιμένουμε και άλλα που θεωρώ πως είναι σημαντικό για να μπορέσουμε να αποτρέψουμε το να πάει η πυρκαγιά προς κατοικημένες περιοχές, προς σπίτια. Η απόσταση αυτή τη στιγμή από τις πληροφορίες που έχετε από την πυροσβεστική, θα λέγαμε ότι υπάρχει προς το παρόν ασφάλεια για τους κατοίκους και τις περιουσίες τους? Είναι δηλαδή καίγονται αγροτικές εκτάσεις? Δασικές εκτάσεις καίγονται. Η πυρκαγιά δεν είναι ελεγχόμενη ακόμη. Ευελπιστούμε όμως ότι σύντομα θα την ελέγξουμε. Είναι δύσκολη βέβαια η πυρκαγιά αυτή, γιατί πνέουν πάρα πολύ ισχυροί βόρειοι άνεμοι. Πόσο κοντά σε αυτές τις δασικές εκτάσεις υπάρχουν σπίτια? Κατεβαίνοντας κάτω προς την παραλία υπάρχουν σπίτια στην περιοχή των Γαλανέικων της Σαρονίδας. Οι κάτοικοι αυτή τη στιγμή έχετε συνομιλήσει με κάποιους, είναι ανήσυχοι? Κοιτάξτε, προς το παρόν δεν υπάρχει ανησυχία για να κάνουμε εκένωση κατοικιών. Ωστόσο, αν χρειαστεί και αν δούμε ότι δεν ελέγχεται η πυρκαγιά, θα πράξουμε και αυτό. Μόνο τα μαντριά που υπάρχουν στα Γαλανέικα έχουν εκενωθεί αυτή τη στιγμή για προληπτικούς λόγους και περισσότερο για τον καπνό, ο οποίος κατεβαίνει ουσιαστικά και έχει πνίγει έτσι την περιοχή. Μάλιστα. Βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή προσπάθεια από όλες τις πλευρές, και από το Δήμο και από την πυροσβεστική υπηρεσία, να μπορέσουμε να ελέγξουμε την πυρκαγιά. Το αντιλαμβανόμαστε πλήρως. Ευχόμαστε καλό κουράγιο και να είναι κάτι το οποίο θα λήξει σύντομα. Πείτε μας λίγο, οι πληροφορίες που είχαμε σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της πυροσβεστικής ήταν για 45 άνδρες σώμα και 15 πυροσβεστικά οχήματα μέσα, ναι. Και όπως μας είπατε, έχουν ήδη ξεκινήσει και οι ενέργειες ρήψης. Ναι. Συνεχώς έρχονται δυνάμεις και έρχονται και δυνάμεις από όλους τους όμορους δήμους που έχουμε ζητήσει βοήθεια. Οπότε δεν μπορούμε να υπολογίσουμε αυτή τη στιγμή πόσος είναι ο κόσμος που επιχειρεί να ελέγξει την πυρκαγιά. Ήσασταν, θα λέγατε, σε ετοιμότητα. Είναι δηλαδή σημαντικό. Με την έννοια, ο μηχανισμός, επειδή υπήρχαν ούτως ή άλλως προειδοποιήσεις από την πυροσβεστική ότι είναι ημέρες υψηλού κινδύνου. Ξέρουμε ότι και σήμερα και αύριο είναι μια ημέρα υψηλού κινδύνου για πολλές περιοχές της Αττικής. Εκτιμάτε ότι ο μηχανισμός κινήθηκε γρήγορα, ήταν έτοιμος? Έχει 6 πυροσβεστικά οχήματα, τα οποία είναι ενεργά και τα 6 αυτές τις μέρες, και ήταν εκεί στο πρώτο πεντάλεπτο όλα τα οχήματα του Δήμου. Mm-hmm. Όπως επίσης και τα μηχανήματα έργου. Εννοείται ότι είμαστε υποδός αυτές τις μέρες, διότι πραγματικά είναι πολύ ψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Οι κάτοικοι συμβάλλουν, υπάρχουν αυτή τη στιγμή εθελοντές οι οποίοι βοηθούν ή δεν έχουν εμπλακεί υπάρχουν ακόμα? Πάρα πολλοί εθελοντές, βεβαίως και υπάρχουν εθελοντές. Υπάρχουν πάρα πολλοί εθελοντές και βρίσκονται εκεί που πρέπει να είναι. Να θυμίσουμε λίγο, κύριε Δήμαρχε, να πούμε κάποια πράγματα τα οποία καταλαβαίνουμε ότι είναι δύσκολες στιγμές, αλλά πρέπει και από τα επίσημα χείλη να θυμίσουμε κάποια βασικά πράγματα τα οποία πρέπει να προσέχουμε αυτές τις ημέρες. Δεν ξέρω αν έχετε κάποια εικόνα εσείς για το πώς ξεκίνησε αυτή η πυρκαγιά. Δεν έχω ακόμη τα αίτια που ξεκίνησε η πυρκαγιά. Έχω το σημείο, αλλά τα αίτια όχι, γιατί δεν είναι και η ώρα τώρα να ερευνήσουμε αυτό. Σαφέστατα. Να θέσουμε υπό έλεγχο. Υπάρχουν πάντως ξερόχορτα αυτή τη στιγμή εκεί στην περιοχή που μπορεί να συμβάλλουν και όλα στην. Ξερόχορτα υπάρχουν παντού, εννοείται. Μάλιστα. Βέβαια, δασικές περιοχές δεν μπορεί να μην έχουν βλάστηση. Και αυτές τις μέρες, τόσο καιρό τώρα που έχει υψηλές θερμοκρασίες, είναι πάρα πολύ αποξηραμένη η καύσιμη ύλη. Και ξέρετε ότι επιταχύνει την πυρκαγιά αυτό. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε ολόθερμα. Καλή συνέχεια στην προσπάθεια κατάσβεσης σε όλους. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, να συνδεθούμε τηλεφωνικά με την κυρία Γιάννα Τσίπρα. Είναι εντεταλμένη σύμβουλος της πολιτικής προστασίας Αττικής. Για να μας δώσει τις περισσότερες πληροφορίες. Ναι, η κυρία Γιάννα Τσίπρα, δεν νομίζω. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Οι ώρες είναι δύσκολες και όλοι μαζί κοιτάμε να δούμε πώς Γιάννα μπορούμε Τσούπρα. Καλύτερα. Γιάννα δεν Τσούπρα, πειράζει. Με συγχωρείτε. Το όνομα αυτή τη στιγμή δεν έχει σημασία. Σημασία έχει να πάει καλά, η πυροσβεστική να δώσει τις δυνάμεις της και τις δίνει, ώστε να γίνει όσο γίνεται λιγότερο ζημιά. Κυρία Τσούπρα, να πούμε κάποια βασικά πράγματα. Δηλαδή, εσείς έχετε προειδοποιήσει από την πλευρά σας για το τι θα πρέπει να προσέχουν οι κάτοικοι στις περιοχές αυτές. Να πούμε κάποια πράγματα βασικά. Δεν ξέρουμε, βέβαια, υπενθυμίζουμε πώς ξεκίνησε η συγκεκριμένη πυρκαγιά, αλλά είναι μέρες της κοινωνίας. Κοιτάξτε να δείτε. Όταν έχει κίνδυνο 4 ή 5, που αυτό το δίνει η πολιτική προστασία, που σημαίνει ανέμους και υψηλή θερμοκρασία, ενημερώνονται όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς
και ουσιαστικά υπάρχει μια εγρήγορση. Τέτοια μέρα ήταν και η σημερινή και όλοι ήταν στο πόστο τους. Μια φωτιά μπορεί να ξεκινήσει από ένα τυχαίο γεγονός, αλλά μπορεί να από χιλιάδες αιτίες που αυτό θα υπάρχει ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής, η οποία μετά το βρίσκει. Στην πρόληψη τι κάνουμε όμως? Στην πρόληψη τι κάνουμε? Πρώτα απ' όλα οφείλουμε σαν πολίτες γύρω-γύρω τους χώρους μας να τους έχουμε καθαρούς. Τα ελεύθερα οικόπεδα να καθαρίζονται. Να προσέχουμε όλοι να μην ανάβουμε φωτιά στην Ήπεθρο, να μην κάνουμε εργασίες συγκόλησης που έχει σφινξήρες και ουσιαστικά οι μελισσοκόμοι και οι αγρότες να μην καπνίζουν τις μέλισσες και οι αγρότες να μην καίνε ξερόχορτα. Αυτό είναι βασικοί κανόνες που τα κάνουμε όλοι. Τσιγάρα να μην ρίχνουμε από τα παράθυρα. Τα ξέρουμε και προσπαθούμε όλοι μας να είμαστε συνεπείς. Άρα ουσιαστικά αυτό λέτε, ότι έχει, η κουλτούρα στον Έλληνα έχει περάσει, ότι πρέπει να προσέχει ειδικά τις κρίσιμες ημέρες. Νομίζω ότι σιγά σιγά τα νέα παιδιά εκπαιδεύονται και πρέπει να περάσει. Δεν λέω ότι είμαστε στο 100%, αλλά νομίζω ότι πάμε τα τελευταία χρόνια καλύτερα από ό,τι ήμασταν πριν. Η περιφέρεια Αττικής αυτή τη φωτιά είναι εκεί, είναι σε εγρήγορση. Υπάρχουν υπάλληλοι και όλος ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας είναι σε εγρήγορση. Ήδη η πυροσβεστική μας ζήτησε υδροφόρες και τις έχουμε διαθέσει. Και επειδή ο επιχειρησιακός βραχίωνας είναι η πυροσβεστική, ουσιαστικά περιμένουμε οδηγίες και να μας πει τι άλλο θέλει από να μας πει τη βοήθειά της. Και εμείς είμαστε έτοιμοι να δώσουμε τη συνδρομή μας. Κυρία Τσούπρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στην τηλεφωνική μας, γραμμή είναι ο κύριος Γρηγόρης Κωνσταντέλος, είναι ο δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Καλό σας απόγευμα. Κύριε Δήμαρχε, καλησπέρα, καλησπέρα, καλό απόγευμα. Τι εικόνα έχετε εσείς αυτή τη στιγμή? Εντάξει, είναι μια δύσκολη κατάσταση. Οι πληροφορίες που έχουμε, γιατί έχουμε στείλει ήδη και δικές μας μονάδες από την πολιτική προστασία και τους εθελοντές, είναι ότι η ένταση του ανέμου είναι πολύ, πολύ μεγάλη. Σήμερα η πολιτική προστασία έχει δώσει 4, δηλαδή βαθμό επικίνδυνοντας 4 και από τους ανέμους στην κατεύθυνση, αλλά και κύριε Δήμαρχε, συγγνώμη, όση ώρα μας μιλάτε, να πούμε απλά για να γνωρίζουν οι τηλεθεατές, αυτά που βλέπουμε τώρα είναι ζωντανή εικόνα. Το συνεργείο του Sky βρίσκεται στην περιοχή με τον Μιχάλη Τεζάρη, ο οποίος θα έχει στη συνέχεια και το αναλυτικό ρεπορτάζ. Παρακαλώ, συνεχίστε. Να πούμε λοιπόν ότι βλέπουμε ζωντανή εικόνα από την περιοχή. Είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση, γιατί είναι δύσβατη η περιοχή καταρχάς, ναι, που υπάρχουν το μέτωπο, το κυρίως μέτωπο, και από εκεί και πέρα αυτό το οποίο έχει ζητηθεί από τις μονάδες πυροσβεστικής και τους ανώτατους αξιωματικούς που διευθύνουν είναι οτιδήποτε μέσα υπάρχουν τα οποία μπορούν να μεταφέρουν νερό, υδροφόρες ή πυροσβεστικά άλλα μέσα, να μεταβούν στην περιοχή. Κάτι το οποίο έχει γίνει σχεδόν από το σύνολο των Δήμων της Ανατολικής Αττικής. Από εμάς ήδη έχουν φύγει μέσα τουλάχιστον 4 και κατευθύνονται για την περιοχή. Η λογική βέβαια, επειδή είναι, όπως είπαμε, σε κατάσταση επικίνδυνοντας 4 όλη η περιοχή της Αττικής, είναι ότι δεν μπορούν να μεταβούν όλες οι δυνάμεις που έχουν οι Δήμοι στη διάθεσή τους εκεί, γιατί πρέπει να μείνουν κάποιες πίσω. Σε περίπτωση που έχουμε αντίστοιχα. Κύριε Δήμαρχε, βάζουμε μια νοτελεία. Είναι ο Μιχάλης Τεζάρης, ο συνάδελφός μας από το Sky, ο οποίος βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο σημείο. Μιχάλη, σε ακούμε. Σε πλήρη εξέλιξη, όπως μπορείτε να δείτε και εσείς από την εικόνα την οποία σας μεταφέρουμε μέσα από τον ηχολήπτη μας, ο Δήμαρχος Γαζιώτη, βρίσκεται η μεγάλη πυρκαγιά εδώ στα καλούδια Θωρικού. Μια πυρκαγιά η οποία εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 5 το απόγευμα και στο σημείο έστωσαν άμεσα ισχυρότερες δυνάμεις πυροσβεστικής. Ενδεικτικά αναφέρω πως αυτή την ώρα στο σημείο επιχειρούν 4 ελικόπτερα από αέρος, που είναι η πιο καλή απόπειρα, προσπάθεια μάλλον προκειμένου να σβήσει το μέτωπο, καθώς είναι δίπλα η θάλασσα, ενώ υπάρχουν και περίπου 75 πυροσβέστες. Οι δυνάμεις συνεχώς αυξάνονται. Ακούω στην επιστροφή ότι δεν μπορούν να έρθουν όλες οι δυνάμεις της πυροσβεστικής εδώ. Και αυτό είναι ορθό, γιατί ανά πάσα ώρα και στιγμή είναι τόσο ισχυρή άνεμη που μπορεί να υπάρξει κάπου αλλού οποιαδήποτε νέο μέτωπο και να υπάρχει μέγα ζήτημα για την πυροσβεστική και διαχείριση του κόσμου. Ήρθαμε με πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία στην περιοχή. Θέλουμε λίγο ακόμη για να προσεγγίσουμε. Απλά σταματήσαμε για να σας δώσουμε την εικόνα, να καταλάβετε ότι είναι μια μεγάλη πυρκαγιά, μια πολύ δύσκολη πυρκαγιά, η οποία μας είπαν ότι είναι μέσα σε δασική, αγροδασική έκταση, αλλά υπάρχουν διάσπαρτα σπίτια και αυτό είναι το επικίνδυνο. Και προσπαθούν οι πυροσβέστες να προλάβουν τη φωτιά προτού περάσει σε αυλές σπιτιών ή κινδυνεύσουν άνθρωποι. Είναι πάρα πολύ ισχυρός ο άνεμος. Με τα δυσκολίες μπορούσαμε να προσεγγίσουμε το σημείο με τη μοτοσυκλέτα λόγω των πνευρικών ανέμων, οι οποίοι συνεχώς έσπρωχναν το βαρύ όχημα το οποίο κυκλοφορούμε πραγματικά, αλλά ήταν πραγματικά δύσκολο να φτάσουμε εδώ πέρα.
θα είναι ευχής έρχομαι αυτό το μέτωπο το οποίο βλέπετε εδώ, τους πυκνούς καπνούς, το οποίο έχει τυλίξει όλη την περιοχή, καταφέρει να οριοθετήσει, το καταφέρω να το υιοθετήσω σε χρονικό διάστημα σύντομο, προτού πέσει δηλαδή το φως του ήλιου. Μάλιστα. Μιχάλη, θα σε έχουμε κοντά μας. Καλό ρεπορτάζ. Παρακολουθείς το ρεπορτάζ. Οποιαδήποτε στιγμή, βέβαια, είναι πολύ δύσκολες συνθήκες. Οποιαδήποτε στιγμή θα είμαστε πάλι μαζί σου. Επανέλθουμε στον κύριο Κωνσταντέλο, τον δήμαρχο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Ναι, εδώ είμαι. Μαζί σας. Είναι πραγματικά πολύ δύσκολο όταν η φωτιά πλέον αρχίζει και μπαίνει στον αστικό ιστό. Γιατί, όπως ξέρετε, η περιοχή της Σαρωνίδας και του Δήμου Σαρωνικού είναι μια αγροτοδασική. Έχει πολύ μεγάλες αγροδασικές εκτάσεις, που σημαίνει ότι περιαστικά δάση ή δασικές νησίδες υπάρχουν ανάμεσα στα σπίτια. Καταλαβαίνετε ότι όταν καταφέρει τελικά και φτάσει η φωτιά γη, πέραν της μεγάλης καταστροφής που γίνεται στο φυσικό, στο πράσινο, στο δάσος, πλέον αρχίζουμε και μετράμε ζημίες σε επίπεδο περιουσίας και πολλές φορές, αρκετές φορές δυστυχώς, ακόμα και ζωής. Και αυτό είναι το μέλημα, νομίζω, και της πυροσβεστικής υπηρεσίας και των τοπικών αρχών, των δημοτικών αρχών, εκεί του κ. Σοφρόνη, του Γιώργου, του Δημάρχου και της πολιτικής προστασίας, η οποία έχει ενεργοποιηθεί, και όλων βέβαια των γειτονικών δήμων που προστρέχουμε σε βοήθεια εκεί των πυροσβεστικών δυνάμεων. Κάτι το οποίο γίνεται πλέον, έχει γίνει κοινή επίθεση των πάντων, ότι η φωτιά δεν πολεμείται ποτέ από έναν, από όλους συνολικά και οργανωμένα. Άρα, όπως λέτε, το μήνυμα είναι θετικό, ο μηχανισμός είναι πιο οργανωμένος χρόνο με το χρόνο.